καθοριστική για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για 2-24 ώρες στο Δήμο Αμαρίου, με πολλές εστίες να παραμένουν και σήμερα ενεργές, ήταν η πρόσκαιρη εξασθένιση των βοριάδων. Οι άνεμοι που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση και έπνεαν με ένταση που έφτανε τα 7 μποφόρ από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι χθες, λειτουργήσαν ως ο μεγαλύτερος αντίπαλος των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η εξασθένιση των ανέμων στις περιοχές του Ρεθύμνου και ιδιαίτερα στην επαρχία στον Δήμο Αμαρίου, η οποία εξασθένιση ήταν ιδιαίτερα σημαντική τις πρωινές ώρες, ευελπιστούμε ότι θα φέρει αποτελέσματα στην πλήρη κατάσβεση όλων των εστιών που μπορεί να υπάρχουν ακόμα στην περιοχή. Οι συνθήκες για την περιοχή του Αμαρίου, ωστόσο, παραμένουν δύσκολες, καθώς προβλέπεται νέα ενίσχυση των βοριάδων. Οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης αλλά και τα εναέρια μέσα θα συνεχίσουν να επιχειρούν για τρίτο 24ωρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχίσουν με τα ίδια ανεμολογικά, και μάλιστα για την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του βορείου ρεύματος και για τις περιοχές αυτές. Προφανώς η ένταση των ανέμων αυτών μπορεί να προκαλεί μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Αυξημένη όμως θα είναι η επικινδυνότητα για όλο το νότιο μέτωπο της Κρήτης και για την ενδοχώρα, όπου προβλέπονται ισχυροί βοριάδες. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι μεγάλες εντάσεις του ανέμου, κυρίως στην ενδοχώρα και τα νότια του νησιού, απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή όσον αφορά για την έναρξη ή την επέκταση μιας πυρκαγιάς. Από την Κυριακή το βόρειο ρεύμα ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθιστώντας ακόμη πιο ευνοϊκές τις συνθήκες πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Από τα κεντρικά πελάγη η έντασή του θα φτάνει τα 6 τοπικά 7 μποφόρ και μάλιστα στα ανατολικά του Αιγαίου μέχρι και τα 8 μποφόρ. Εδώ στο νησί μας θα φτάνουν στα βόρεια με εντάσεις τα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Πολύ πιο ενισχυμένοι όμως θα είναι στα νότια του νησιού, όπου η έντασή τους εκεί θα κυμαίνεται στα 6 τοπικά και 7, ίσως και πάνω από τα 7 μποφόρ. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Δευτέρα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ήπιες συνθήκες, τις παραμονές και ανήμερα του 15 Αυγούστου.